Πρόκειται για ένα από τα πλέον κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, αλλά και του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, και ως μέλος εκλογικής επιτροπής της για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είχε να στείλει μόνο ξεκάθαρα μηνύματα, μετά τα όσα η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε και επίσημα για τη στήριξη των προσώπων που θα δώσουν την πολιτική μάχη στις περιφερειακές εκλογές. Ο Γιάννης Μπρατάκος βρέθηκε χθες το βράδυ στο Γήθιο και από εκεί έστειλε το πρώτο χαρακτηριστικό μήνυμα. Σήμερα ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία το όνομα του Δημήτρη Πτωχού ως τον εκλεκτό για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο. Η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές συνεδρίασε, πρότεινε στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας υποψηφιότητες για τις 13 περιφέρειες και για την Πελοπόννησο η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Δημήτρη Πτωχού, ενός εξαιρετικού επαγγελματία Μεσίνου, ο οποίος θεωρούμε και πιστεύουμε αγράντα ότι θα ενώσει όλη την Πελοπόννησο. Στο ερώτημα της τηλεόρασης Best και του Γιάννη Παυλάκου για το τι σηματοδοτεί αυτή η υποψηφιότητα, ο κ. Μπρατάκος πρόσθεσε εμφατικά. Τι σηματοδοτεί για την περιφέρεια Πελοποννήσου η υποψηφιότητα του κύριου? Μία νέα μέρα. Σηματοδοτεί μία συνέχεια από ένα εξαιρετικό έργο του Παναγιώτη Νίκα και σηματοδοτεί μία συνένωση δυνάμεων για την επόμενη νίκη στις περιφερειακές εκλογές της Πελοποννήσου.